Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β χρονικών 432 σελίδα ΙΤΑ κεφάλαιο. 432 χρονικών Β ΙΤΑ κεφάλαιο. Και είχε ο Ιωσαφάτ πλούτων και δόξαν πολύ και συμπεθέρευσε μετά του Αχάβ. Μετά δε χρόνους κατέβη προς τον Αχάβ στην Σαμάριαν και έσφαξε ο Αχάβ πρόβατα και ζώας εν αυθονία, δι' αυτόν και δι' το λαό των μεταυτού και κατέπισεν αυτόν να συναναβεί Ισραμόθ Γαλάδ και είπε Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα έρχεσαι με τεμού εις Γαλάδ ο δε απεκρίθη προς αυτόν εγώ είμαι καθώς σύ και ο λαός μου καθώς ο λαός σου και θέλω μεν είστε μετά σου εν το πολέμο και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ Ερώτησον σήμερον παρακαλώ το λόγο του Κυρίου και συνήθρισε ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας τετρακοσίους άντρα και είπε προς αυτούς να εισπάγομεν εις ραμόθ γαλάδ δια να ή να απέχω. Η δε είπον, ανάβα και θέλει παραδώσει ο Θεός αυτήν εις την χείρα του βασιλέως. Και είπε ενός ο Ιωσαφάτ δεν είναι εντάφτα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσουμε δι' αυτού και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ είναι έτοι άνθρωπος της δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσουμε τον Κύριον πλην εγώ μισώ αυτόν διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού αλλά πάντοτε κακόν είναι ο Μιχαίας ο Υιός του Ιεμλά. και είπε ο Ιωσαφάτ α μη λαλεί ο βασιλεύς ούτω. Και κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ έναν ευνούχο και είπε: Σπεύσω να φέρει Μιχαίαν τον ιόν του Ιεμλά. Ο δε βασιλέ του Ισραήλ και ο και Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα εκάθετο έκαστος επί του θρόνου αυτού ενδεδειμένη στο Ελλάς και εκάθετο εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδο της πύλης της Αμαρίας και πάντες η προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτών και σε δικίας ο Ιός του Χανανά είχε κάνει σε αυτόν κέρα τα σιδερά και είπε ούτω λέγει κύριο Κύριος δια τούτων θέλεις θέλει κερατήσει τους Συρίους εωσούς συντελέσεις αυτούς και πάντας και πάντες οι προφήτε προεφύτευον ούτω λέγοντες Ανάβα, Ισραμαώδ, Γαλαάδ και Εβοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και ο μιλητή ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαίαν, είπε προς αυτόν λέγον, «Ιδού, οι λόγοι των προφητών φανερώνουν εξενός στόματος καλό περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι παρακαλώ ως ενός εξεκίνος και λαλησον το καλόν». Ο δε Μιχαίας είπε «Ζή Κύριος, ότι μη είπε ο Θεός μου τούτο θέλω να λύσει». Ήλθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλέας προς αυτόν «Μιχαία να υπέγομεν, να υπάγομεν εις δραμώθ γαλαάδια να πολεμήσωμεν ή να απέχω». Ο δε είπε Ανάβητε και ευωδούστε, διότι θέλει παραδοθεί στην χείρα σα. Και είπε προ αυτόν ο Βασιλεύ: Εω πω άκη θέλω σε ορκίζει να μην λέγει προ εμέ παρά την αλήθεια εν ονόματι κυρίου. Ο δε είπε, είδον πάντα τον Ισραήλ διερπασπαρμένο, Επί τα όρη, ω πρόβατα, μη έχοντα πειμένα, και είπε κύριο: Ούτε δεν έχω συκύριον, Α επιστρέψω στην έκαστοση στον οίκον αυτό εν ειρήνη και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ «Δεν σε είπα ότι δεν σ ειπα προφητεύσει καλό περί μου, αλλά κακό». Και ο Μιχαίας είπε: Ακούσατε λοιπόν το λόγο του κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν τη στρατιά του ουρανού παρισταμένη εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε κύριο: Τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ. Και ο... Και ο μεν λάλησε λέγον ούτω, ο δε λέγον ούτω. Τότε εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον κυρίου και είπε: Εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε κύριο προ αυτόν: Τίνει τρόπο. Και είπε: Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψέχου εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε κύριο: Θέλει απατήσει και μάλιστα θέλει κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν, η δου, Κύριος έβαλε ψεύμα. «Πνεύμα ψεύδουσε εν το στόματι τούτων των προφητών σου και ελάλησε Κύριος Κακόν επί σε». επισέ. τοτε πλησιασα σε ο, δι... ο Υιός του Χανανά», «Χανανά», «εράπησε τον Μιχαίαν επί της Ιαγώνα και είπε, διαβίασο δούσε πέρασε το πνεύμα του Κυρίου Απεμού, διαναλαλήσει και είπε ο Μιχαία: Ιδού, θέλει ειδή καθήν ημέρα, θέλει εξέρχεσαι από ταμείο ει ταμείο, διανακριφτή. Και είπε ο βασιλεύ του Ισραήλ: Πιάσατε το Μιχαίαν και επαναφέραταν αυτόν προ Αμών, τον άρχοντα τη πόλεω, και προ Ιωά, τον ιό του, του βασιλέως. Και είπατε: Ούτω λέγει ο βασιλεύ, βάλατε τούτον ει την φυλακή και τρέφετε αυτόν με άρτων θλίψεων και με είδωρ θλίψεω, έω σου επιστρέψω εν ειρήνη. Και, ο Μιχαίας, και είπε ο Μιχαία: Εάν το ότι επιστρέψει εν ειρήνη, ο κύριο δεν ελάλησε μου και είπε: Ακούσατε εσεί πάντε, λαοί» και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εν Γαλάδ και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στη μάχη, σύ δε ενδύθητη την στολή σου και μετασχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εί στη μάχη». Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντες των αμαξών αυτού λέγον «Μην πολεμείτε, μήτε μικρών, μήτε μέγα, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ και ο οι άρχοντες των αμαξών των Ιωσαφάτ τότε ούτε είπων ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ και περιεκύκλωσαν Αυτόν πολεμήσω συναυτών, αλλά ο Σαφάτανε βόησε και ευόησε και βοήθησε αυτόν ο κύριο και επέστρεψε αυτού ο Θεό. Απέτρεψε αυτού ο Θεό από αυτού. Οι δόντε δε, οι άρχοντε των Αμαξών, ότι δεν ήταν ο βασιλέ του Ισραήλ, επέστρεψαν από τι καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπο δε τη, το ξέψα ασκόπο, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μετά μεταξύ των ανθρώσεων του θόρακο. Ο δε είπε προ τον ηνίωχον, στρέψον την χείρα σου και έκβαλε με εκ του στρατεύματο διότι επληγώθη και μεγαλύνθη μάχη την ημέρα εκείνη ο δε βασιλεύση του Ισραήλ, ίστατο επί της αμάξη αντίκρη των Συρίων έω Εσπέρα και περί την δύση του ηλίου απέθανε. Και επέστρεψε ενώ ο Ιωσαφάτ, ο του Ιούδα, ει τον οίκο αυτό εν ειρήνη η Ιερουσαλήμ. Ο κύριο να ευλογήσει το λόγο. Δύο βασιλείς, δύο βασιλείς οι οποίοι σαν βασιλείς είχαν αξίες, είχαν δόξα, είχαν πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχουν οι βασιλείς. Ο ένας βασιλεύς ή το με πίστη προς τον Θεό και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το Λόγο του Θεού, μιλάμε για τον βασιλέα Ιωσαφάτ ο οποίος έβαλε λέει εν την καρδία του «Και υψώθη η καρδία εις τους οδούς του Κυρίου και έτια φύρισε τους υψηλούς τόπους και τα άλση από του Ιούδα». Μ' άρεσε αυτό το κομμάτι το οποίο λέει «και υψώθη η καρδία του». Κάποιες φορές ακούμε «υψώθη η καρδία μου» αλλά λόγω υπερηφάνειας. Εδώ δεν υπερηφανεύεται. Υπερηφανεύεται ναι μεν αλλά εντός του Κυρίου, ενώπιον του Θεού. Και αυτός ο βασιλιάς έβαλε… Όχι μόνο αυτό ότι αφήρεσε τα άλση, αλλά έβαλε και ανθρώπους οι οποίοι σε όλο τον λαό του Ιούδα εκήρυτον τον λόγο του Θεού, τον νόμο την εποχή εκείνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε με τον Κύριο. Κάποια στιγμή συμπεθέρευσε με τον Αχαάβ, τον βασιλέα του Ισραήλ και του είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ, έλα έλα να κάνουμε ένα συμπόσιο, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε και να κάνουμε και ένα πόλεμο μαζί. Και λέει, και εδώ εγώ προσωπικά βλέπω ένα πολύ μεγάλο λάθος του ανθρώπου του Θεού και αυτό είναι για όλους μας. Ο λαός μου είναι ως ο λαός σου. Έτσι λέει ο βασιλιάς του Ιούδα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον οδηγεί ο Θεός είναι καλυμμένος κάτω από τη σκέπη του Θεού και από τις πτέρυγες του πνεύματος του Θεού και τις οδηγίες του Θεού πως άνθρωπε του Θεού παίρνει μια τέτοια απόφαση και εξτομίζεις πράγμα το οποίο δεν προσευχήθηκες πως είσαι τόσο εύκολο σε μια πρόσκληση μα είναι συμπεθερός μου. καλό θα αντέξεις όμως όταν θα βρεθείς Μαζί με τον θυμπέθερό σου, μαζί με τον αδερφό σου που σου κάνει την πρόσκληση να βρεθεί σε έναν χώρο τον οποίο δεν αρέσει στο Θεό. Δεν λέω ότι είναι αμαρτία. Απλά δεν αρέσει στο Θεό. Θα αντέξει να μην συμβαδίσει με τον αδερφό σου, τον αδερφό σου το σαρκικό, με τον πατέρα σου, με τον ξάδερφό σου, με τον φίλο σου. Θα αντέξει, ή θα βρεθεί και θα σου πει εντάξει, πάμε να μιλήσουμε τα πράγματα του Θεού μέσα σε εκείνο τον μπαρ, όπως μου είπε κάποιο ένα βράδυ. Λέω, αμήν, πήγαινε και θα έρθω. Θα αντέξεις να σταθείς εκεί που σε οδηγεί ο Θεός ή πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, ελαφρά την καρδία, προχωράμε και ο Θεός βοηθός. Ναι, ο Θεός βοηθός, αλλά δεν είναι έτσι, τον ρώτησε. Και συνεχίζει και συνεχίζουν την πορεία τους, κάνουν τις συζητήσει τους, κάνουν την απόφασή τους και τώρα όμως ο άνθρωπος του Θεού που κάτι έρχεται μέσα του και τον σκαλίζει από την φωνή του Θεού και του λέει για ζήτα κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ήρθε μπροστά σου τέλο πάντων. Ζήτα αν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να δώσει μια απάντηση. Υπάρχουν λέει τόσοι προφήτες. Ο βασιλιά ο Αχάβ που εξτομίζουν και λένε ότι ανάβα και βοδού και ο Θεός θα είναι μαζί σου και η πόλη θα παραδοθεί εμπροσθέν σου όλα είναι ίσωμα υπάρχει λέει ένας οι τετρα, οι, αυτοί οι προφήτες του Αχαβ 300-400 δεν θυμάμαι προφητεύουν και λέει ανέβα και βοδού βλέπει όμως κάτι που δεν του αρέσει γιατί έχει αυτή τη λεπτότητα του πνεύματος του Αγίου που τον πληροφορεί για ρωτά τον Θεό τον ρώτησες Λέει, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο του Θεού να τον ερωτήσουμε αν πρέπει να ανέβουμε. Υπάρχει ένα, λέει ο Αχάβ, αλλά ποτέ δεν προφητεύει καλό για μένα, Δηλαδή, πώ το εννοεί και πώ το βλέπει το καλό το οποίο θέλει να ακούσει τα αυτιά σου. Όπω το θέλω και το έχω ετοιμάσει εγώ, το έχω φτιάξει σε ένα ωραίο κουτάκι με ένα πάρα πολύ όμορφο περιτύλιγμα και λέω έτσι θα πάμε. Και μια χαρά, ο Θεό το θέλει έτσι. Λάθο. Και το λάθο είναι μεγάλο και σφόδρα επικίνδυνο. Έχουμε λέει ένα, το Μιχαία και στέλνουν μηνυτή. Στέλνουν μηνυτή για να φέρουν, να ρωτήσουν μέσω αυτού των Θεών γιατί πλέον βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί που πήγαινε με το Θεό και τα είχε όλα καλά και ήταν καλυμμένος υπό τις πέργες του Πνεύματος του Θεού βλέπει ότι κάτι δεν του έρχεται σωστά και θέλει μια πιο σοβαρή, μια πιο σωστή, μια πιο καθαρή μια πιο αληθινή απάντηση. Και έρχεται ο μηνυτής στον άνθρωπο του Θεού και του λέει «Κοίτα, όλοι οι προφήτες προφητεύουν καλό για τον βασιλέα και εσύ φτιάξ' το, καλύψέ το έτσι όμορφα, βάλ' του και ένα ωραίο φτιογκάκι και σερβίρισέ το». Η απάντηση ήταν η πραγματική και η αληθινή. Ό,τι μου δώσει ο Κύριος, αυτό θα λαλήσω. Και εμείς αυτό θέλουμε αδερφοί να ακούμε τη φωνή του Θεού καθαρά να ακούμε την οδηγία σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είμαστε να την ακούμε και αν δεν την ακούμε να το πω κάπως αλλιώς ας την αφήσουμε να περνάει μέσα μας και μην την απορρίπτουμε φτάνοντας μέσα στη, στο αυτή μας, στην ακοή μας μην την απορρίπτουμε, μην βάλουμε φραγή ερχομένων και λέμε έλα τι λέει αυτός και πώς μπορεί να γίνει αυτό με τις σκέψεις και τους διαλογισμούς και απορρίπτουμε τη φωνή του Θεού και δεν αφήνουμε την απλότητα του Λόγου του Θεού να περάσει μέσα στην καρδιά μας, να την κάνει υγιή αγαθή και να μπορέσει να ενεργήσει, να μπορέσει να τη σκάψει, να την ποτίσει, να τη λιπάνει, να την ενισχύσει, να την ενδυναμώσει για να μπορέσει να σταθεί και να περπατήσει. Πώς θα περπατήσει με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Όλοι μα και περνάνε μέσα από τα αυτιά μα, και δεν βάζουμε τότε φραγή εισερχομένων για να μπορεί να στέκεται καθαρό αυτό το σώμα. Αυτό που θα μου δώσει ο κύριο, αυτό θα λαλήσω. Και φτάνουν μπροστά στου βασιλεί που περιμένουν με λαχτάρα να ακούσουν την φωνή του Θεού και τον ρωτάει ο, Αχ, ο Αχάβ Μιχαία να αναβώ εναντίον τη δραμό γαλάων. Ανάβα και βοδού αυτό ήθελε να ακούσει αυτό δεν ήθελε να ακούσει τότε καταλαβαίνει ότι τον με συγχωρείτε για τη λέξη ότι τον δουλεύει και λέει δε σου είπα να μου λες την αλήθεια και μόνο την αλήθεια που σου λέει ο Κύριος αμήν του λέει αφού το θέλεις άκου του λέει Δε είπε είδω πάντα τον Ισραήλ διασπαρμένο του λέει την αλήθεια επί τα όρη ως πρόβατα μη έχοντα πει εμένα ως ότι δεν έχουσι Κύριον ας επιστρέψω εσύ έκαστος εν ειρήνη εις τον οίκο του ξέρετε τι του λέει μην κάνεις τίποτα φύγε γιατί δεν θα μείνει τίποτα πήγαινε εσύ και ο λαός σου στο σπίτι σας εν ειρήνη γιατί από εδώ και πέρα η ειρήνη τελειώνει η ειρήνη σηκώνεται την σηκώνει ο Θεός γιατί δεν είσαι στο θέλημα γιατί δεν είσαστε στο θέλημα του Θεού Και τότε αγριεύει ο βασιλεύς και λέει «Δεν έτσι είπα στον Ιωσαφάτ, ο Χαβ, ότι δεν θέλει προφητεύσει καλό περί μου, αλλά μόνον κακό». Πώς γνωρίζεις, ο άνθρωπε, εσύ ο οποίος δεν ακούς καν τη φωνή του Θεού, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Εσύ ο οποίος δεν έχεις γνωρίσει τι σημαίνει λόγος Θεού, τι σημαίνει φωνή Θεού, τι σημαίνει αυτό το οποίο εξέρχεται μέσα από το στόμα του δούλου του Θεού δεν το ξέρεις είναι ένα φαγητό το οποίο δεν το έχεις ξαναφάει ποτέ στη ζωή σου και το θεωρείς άνοστο, ανάλατο, επικίνδυνο ίσως και φοβάσαι μπάς και δηλητηρίαση τότε έρχεται όλη η αλήθεια από τον ουρανό από τον Μιχαία το δούλο του Θεού Και ο Μιχαίας είπε, ακούσατε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδον τον Κύριον επί του θρόνου αυτού και πάσαν τη στρατία αυτού παρισταμένη, παρισταμένη αυτού και αριστερών. Και είπε Κύριον, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ. Του λέει την αλήθεια. Ώστε να αναβεί και να πέσει ένα ραμόθ γαλάδ άλλοι αλλη μέσα στην παρουσία του Θεού είπαν αυτό, άλλοι εκείνο. Αλλά εξήλθε λέει τότε και το πνεύμα των πονηρών. Εστάθη ενώπιν του Κυρίου και είπε εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Ρώτησε τον Κύριο. Ο Κύριος του δίνει την εξουσία. Και είπε προς αυτό με τι τρόπο. Ήθελε να τα ξέρει όλα. Τις σκέψεις του, το τι θα κάνει, πώς θα ενεργήσει γιατί, γιατί ίσως να μπορέσει κάποια στιγμή και να τον φυλάξει και από κάτι τον αχάβ. Και είπε θέλω εξέλθει και, και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους. Εν το στόματι πάντων των προφητών αυτό, αυτό κάνανε μέχρι εκείνη την ώρα. Και θέλεις απατήσει, απαντάει ο Κύριος, και θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει έξελθε και κάμε τούτο. Αδερφοί, ποτέ να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ποτέ να μην πέσουμε από αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει, έχουμε κατασκευάσει εμεί. Έτσι εύχομαι. Γιατί και εγώ την έχω πατήσει. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα την οποία την κατασκευάζουμε. Βάζουμε το ωραιότερο κουτάκι, τον ωραιότερο φτιόγκο από πάνω και μα το σερβίρουμε στον ίδιο μα τον εαυτό. Το σερβίρουμε και λέμε: Αυτό θέλει ο Θεό. Λάθο, Γιώργο. Δεν θέλει αυτό ο Θεό. Εσύ το έφτιαξες Γιώργο, εσύ το αποφάσισες και εσύ θα το απολαύσεις το αποτέλεσμα. Όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, καλό ή κακό και το απόέλευσα από την κακή την πλευρά. Επομένως όλοι να σταθούμε και να ζητήσουμε, να ζητήσουμε το καλό όχι το κακό, αυτό που θέλω εγώ. Αδερφοί, έχουμε μια διάνοια την οποία ο Θεός εφόσον Του ζητήσουμε θα μας δώσει η σοφία Για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε και να διαχειριστούμε τα πράγματα που μας χαρίζει Σωστά, Του ζητάμε σοφία Του ζητάμε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα όμορφα Τα οποία μας δίνει, μας χαρίζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο Πάρα πολλά Όλα είναι για την απόλαυση Τα διαχειριζόμαστε σωστά Στεκόμαστε εκεί που θέλει ο Θεός Με τον τρόπο που θέλει ο Θεός Για να το απολαύσουμε Ή η απόλαυση λόγω της κακής διαχείρισής μου Έρχεται το κακό μπροστά και λέω να βουνό και λέω Και βλέπω να βουνό και λέω Κύριε δεν με βοήθησες Ο Κύριος στέει Εγώ φταίω Αφού εγώ τα έκανα σαλάτα Και ο Κύριος το είδαμε μέσα από το λόγο του, ότι, ότι προσπαθεί κάπου να καλύψει και να μαζέψει ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία καταστρέφω εγώ. Γιατί καθημερινώς αυτό κάνω εφόσον βρίσκομαι εκεί απέναντι από το Λόγο του Θεού και κάθομαι με τη σκέψη μου, με τη διάνοια μου και διαλογίζομαι το Λόγο του Θεού είναι δυνατόν και δεν τον αφήνω τον Κύριο, το Λόγο να έρθει μέσα μου, να φτιάξει τη σκέψη μου και να κατεβάσει όμορφα και ωραία πράγματα για να μπορέσουν να εκτελεστούν από αυτό το σώμα με όλα, με όλα σε μια θέση την οποία θα στέκονται θα ειρηνεύουν, θα γαλινεύουν και θα απολαμβάνουν ποια απόλαυση Γιώργο μετά από αυτό το οποίο αποφάσισες καμία θλίψη, πόνος, ταραχή και πως θα μαζέψουμε τα λάθη και τα μπάζα τα οποία κάναμε και έρχεται ο Σεδεκίας πλησιά σας λέει ο Σεδεκίας εράπησε τον Μιχαία επί της Ιαγώνα και είπε διαπίας οδούς επέρασε το πνεύμα του Κυρίου ο Παιμού για να λύσει είχε φτιάξει λέει ο Σεδεκίας μια έτσι υπερκεφαλαία κάπως έτσι και βάλει δύο κέρατα και λέγε με αυτά θα κερατιστούν όποιοι θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι από το βασιλιά και τότε πάλι έρχεται η φωνή του Θεού στο Μιχαία και του λέει Ιδού θέλει, η δύο μέρα θέλει εισέρχεσαι από ταμείον, ή σταμείο για να τέλος Ειρήνη Ταραχή σε δεκία. Δεν έχει τίποτα από αυτά τα οποία θεωρείς ότι έχει δυνάμει και εξουσίε. Από τώρα αφαιρέθησαν, διότι ο κύριο θα εισήκωσε. Και είπε, λέει ο βασιλιά του Ισραήλ, πιάσατε τον Μιχαίαν και βάλτε τον στη φυλακή και τρέφετε αυτόν με, θλι... με άρτων με άρτον θλίψεως και ήρδορ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη. Η πλάνη όλο τη το στο μεγαλείο. Δεν ακούει, δεν βλέπει αλλά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και τότε είπε ο ο άνθρωπος ο οποίος του Θεού ό,τι και να του κάνεις, όπως και να τον δέσεις, όπου και να τον ε, στριμώξεις, φυλακίσεις δεν μπορείς να του στερήσεις την ελευθερία. Και μιλάμε για την ελευθερία του πνεύματος, Μιλάμε για την Για την ελευθερία του λόγου που του χαρίζει ο Θεός. Για την ελευθερία της αλήθειας, της όρασης και της επικοινωνίας με τον ουρανό. Εάν το όντι επιστρέψει σε ειρήνη, ο Κύριος δεν ελάλησε διεμού. Ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί. Ακούστε το όλοι λέει. Μικρή και μεγάλη. Αν επιστρέψει εν ειρήνη, τότε εγώ δεν λάλησα διά του Κυρίου. Και ανέβησαν ο βασιλιάς Αχάβ και ο Ιωσαφάτ. Εις πόλεμον. Και είχε και τη σοφία ο Αχάβ να πει στον Ιωσαφάτ εγώ θα φορέσω μία απλή ιστορία εσύ για να κρυφτεί. Φοβήθηκε πιστεύω. Τον ε, τσίμπησε κάτι μέσα στην καρδούλα του. Τον έπιασε ο Λόγος του Θεού. Πού πας. Έτσι ο Λόγυμνος, Θεόγυμνος στον πόλεμο χωρίς να έχεις καμία ελπίδα. Ίσως να ήταν αυτή η ερώτηση που του έδωσε ο Θεός μέσα στη σκέψη του. Και λέει εγώ θα μετασχηματιστώ, εσύ θα φορέσεις τη στολή σου Δηλαδή, εσένα θα σε βάλω μπροστά να φαίνεσαι, σαν να ήξερε τι είχε στο μυαλό του ο βασιλιά τη Συρία. Εσύ θα φορέσει τη στολή σου και θα βγει μαζί με όλου. Και εγώ θα φορέσω ένα απλό επένδυμα και θα βγω και εγώ με, το, με τη δική μου άμαξα. Και είχε λέει διατάξει ο βασιλεύς των Συρίων, μην πολεμείτε λέει ούτε κανέναν, μόνο τον βασιλιά του Ισραήλ. Όχι του Ιούδα, τον βασιλιά του Ισραήλ, κανέναν άλλον. Μην χτυπάτε κανέναν. Είχε διατάξει ένα επίλεκτο, αν θυμάμαι καλά, του αμαξάρχε, λέει, ναι, του άρχοντε των αμαξών, ώστε να πολεμήσετε μόνο τον βασιλιά του Ισραήλ, κανέναν άλλον. Βλέποντα όλοι αυτοί οι αμαξάρχε, τον Ιωσαφάτ, με τη στολή του, με τα το παράσημά του, αυτό είναι ο βασιλιά. Όμω δεν ξέχασε έστω και την τελευταία στιγμή κάτι ο Ιωσαφάτ δεν ξέχασε τον Κύριο και λέει όταν τον περιεκύκλωσαν δια να πολεμήσω αυτόν αλλά ο Ιωσαφάτ ανεβόησεν και βοήθησεν αυτόν ο Κύριος και απέστρεψεν αυτούς ο Θεός από αυτού οι δε οι άρχοντες των αμαξών ότι δεν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ επέστρεψαν από τις καταδιώξεις αυτού ευχαριστούμε τον Θεό θυμάστε πριν τι είπαμε τι κάθεται ο Κύριος και περιμένει, βλέπει. Παρατηρεί από πάνω, τι θα κάνει. Ο άνθρωπος του Θεού, αυτός ο οποίος την πάτησε, έπεσε στην παγίδα. Έφαγε το δόλωμα τέλος πάντων. Τι θα κάνει. Θα βοήσει, θα επιστρέψει, θα μετανοήσει για να ζήσει. Ή θα πάει βουρ κατευθείαν στο θάνατο και την τελευταία στιγμή. Ανεβόησε ο Ιωσαφάτ. Κύριε βοήθησε. Όλοι έρχονται εναντίον μου μα δεν βλέπουνε τόσους από εδώ όχι εσένα θέλουνε μα δεν βλέπουνε τόσους από εκεί όχι για να του αποδείξει ο Θεός ότι είναι μαζί του έβαλε τον βασιλιά του Σύριο να κάνει αυτή την κίνηση να κυνηγήσουν μόνο τον βασιλέα και βλέποντας αυτόν και καταλαβαίνοντας αυτός ότι δεν είναι αυτός ο οποίος ζητάνε φωνάζει στον Κύριο στη δυσκολία μας κράζουμε στον Κύριο στο στρίμωγμά μας, κράζουμε στον Κύριο. Ή περιμένουμε να σφίξει η θηλιά, να πεταχτούν τα μάτια μας απ' έξω από την πίεση και τότε να πούμε «Ε, ο Θεός στέ, δεν με βλέπει, δεν με ακούει». Γιώργο, λάθος κάνεις, φώναξε. Εξεζήτησε τον Κύριο εκείνη την τελευταία στιγμή. Δεν πειράζει, χάνε το αέρας. Φεύγουν, κλείνουν τα μάτια σου από τον πόνο, σφίγγει η καρδιά σου. Φώναξε, τώρα είναι η ώρα. Και φώναξε ο Ιωσαφάτ. Και ήρθε ο κύριο και απέτρεψε του αμαξάρχε όλου, έφυγαν. Απεμακρύνθα. Και όπω έφευγαν, λέει, άνθρωπο, ακούστε. Για να τι, για να βγει αληθινό ο λόγο του κυρίου. Και αυτό είναι αδερφοί το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Εκ του αποτελέσματο θα δούμε το τι συμβαίνει. Θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί για να αποδεικνύουμε την πίστη μας και την αγάπη μας στο Λόγο του Θεού. Άνθρωπος λέει το ξέψα σα σκόπος, έκανε έτσι και άφησε το βέλος και έφυγε. Πήρε λέει τον βασιλιά τον Ιωσαφάτ εδώ το βέλος. Και γυρίζει ο βασιλεύς ε, Αχάβ και λέει στον αμαξάρχη γύρνα και πάμε προς τα πίσω γιατί ε, τραυματίστηκε. Εκαθόταν και κοιτούσε λέει τον πόλεμο γιατί η μάχη αυξήθηκε σφόδρα και οι μάχες θα αυξάνονται αδερφοί είναι εποχή που οι μάχες είναι αυξανόμενες εσείς και εγώ που βρισκόμαστε ποια είναι η θέση μας έβλεπε λέει μέχρι τη δύση του ηλίου τη μάχη και μετά απέθανε ο Ιωσαφάτ όμως τι έκανε ξέρετε σας το διαβάσω από μέσα κατά λέξη και επέστρεψε ο Ιωσαφά το βασιλεύς του Ιούδα εις τον οίκον αυτού εν Ιερουσαλήμ εν ειρήνη αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι ο λόγος του Θεού και εμείς πρέπει να μείνουμε εκεί σε αυτόν αμετακίνητοι. να μην μας κουνήσει τίποτα για κανένας γιατί γιατί αυτό θέλει ο Θεός εμείς τι θέλουμε να πάμε στον ουρανό και να απολαύσουμε αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει μας τα έχει χαρίσει αδελφή. Εμείς απλώνουμε το χέρι μας να τα πάρουμε. Εμείς κινούμεθα μέσα στο έργο που θέλει ο Θεός. Μέσα στην οδό που μας βάζει ο Κύριος. Κινούμεθα ή κάνουμε zigzag και πάλι κάθεται από πάνω έτσι. Και παρατηρεί. Τι θα κάνω. Μπά και σώσει κάτι. Και σώσει κάτι από τα καταστραμμένα τα οποία αφήνω πίσω μου. Γιατί δεν αφήνω τίποτα καλό. Καταστροφή. Τώρα μιλάω προσωπικά για μένα. Ναι. Δεν αφήνω τίποτα καλό. Όμως στο τέλο βλέπω κάτι διαφορετικό και αυτό είναι που με κρατάει. Βλέπω το πρόσωπο του κυρίου. Ακούω τη φωνή του και μου λέει: Έλα, δεν πειράζει. Προχώρα, δεν πειράζει. Εσύ θα χαλάσει και εγώ θα φτιάχνω. Θέλει να προχωράμε μαζί. Και λέω: Αμήν. Και τότε έρχεται ο κύριο, τα φτιάχνει όλα και όλοι μα, όλοι μα τώρα θέλουμε να προχωράμε μαζί με τον κύριο. Αμήν, ο κύριο να μα ευλογεί.